Γεια σε όλους! Γεια! Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ στα κόκκινα σήμερα, καταλαβαίνεις ότι είναι ιδιαίτερη μέρα. Γιορτάζουμε σήμερα τα 9 χρόνια ξενιτιάς. Αχ, η ξενιτιά! Αχ, η ξενιτιά, τελικά! Ή αχ, η ξενιτιά! Η ξενιτιά! Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα vlog. Δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν το έχω προγραμματίσει. Ό,τι μας βγάλει η μέρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, πάμε βόλτα με τα μάξι. Ο μπαμπάς έχει ρεπό σήμερα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε όλοι μαζί και πάμε βόλτα, δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει. Πήραμε το δικό μου το αυτοκίνητο, οδηγεί ο μπαμπάς. Ήθελα να το πάρει, τι να κάνω, να μην το δώσω. Και θέλουμε να πάμε στο Μόναχο. Εσείς κάνετε subscribe, εγγραφούλες κτλ, κτλ. Τα ξέρετε, τα γνωστά. Και φύγαμε να ξεκινήσουμε. Και τι γίνεται, πώς νιώθεις που περάσανε 9 χρόνια, γρήγορα? Ναι. Εύκολα. Εύκολα άλλες φορές, εύκολα άλλες δύσκολα, περάσανε ωραία όμως. Δεν μπορώ να βάλω ποσοστό για το εύκολο και το, το δύσκολο. Δεν νομίζω ότι η ζωή δεν είναι για τα εύκολα, βασικά. Εγώ δεν είμαι για τα εύκολα. Εμένα μου αρέσουν οι δυσκολίες, να τις ξεπερνάω και να νιώθω πιο δυνατή μετά. Και όταν δεν έχουμε αυτό. Σωστό, πολύ σωστό. Και όταν δεν έχουμε δυσκολίες, έρχονται, αλλά εμείς... Γροθιά. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε μπει και σε μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή, την περίοδο της ζωής μας. Ξανασυστηνόμαστε στους εαυτούς μας και οικογενειακώς γενικά κάνουμε αλλαγές. Και οι αλλαγές για καλό γίνονται. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι αν αναρωτιέσαι αν μετάνιωσα ή όχι, δεν μετάνιωσα καθόλου. Δεν θα άλλαζα τίποτα από τις επιλογές μας. Οι επιλογές μας είμαστε εμείς. Και αν φεύγαμε, αν αποφασίζαμε να φύγουμε με την πρώτη δυσκολία, θεωρητικά για μένα, όχι θεωρητικά, για μένα σίγουρα θα ήταν μια αποτυχία. Και εγώ δεν θέλω να μην φτάνω στο στόχο μου. Θελήσαμε να έρθουμε εδώ για να κάνουμε διαφορετική ζωή, να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας έτσι, γενικά πολλά πράγματα, στον τρόπο που ζούμε, να είμαστε και λίγο πιο ελεύθεροι, λίγο πιο άνετα και οικονομικά και να κάνουμε φυσικά και την οικογένειά μας μετά. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Δεν θα το άλλαζα και δεν θα γυρνούσα τώρα πίσω. Για μένα θα ήταν αποτυχία το να κάνω τόσα χρόνια προσπάθεια για να γυρίσω κτλ. Γιατί μου λέτε πολλές, άντε να γυρίσεις και μακάρι να γυρίσεις και αυτά. Εγώ δεν το εύχομαι, να σου πω την αλήθεια. Είμαι μια χαρά με τη ζούλα μου εδώ, με τα παιδάκια μου, περνάμε όμορφα. Και κανονικά δεν θα πρέπει να σε νοιάζει το μέρος που είσαι. Θα πρέπει να σε νοιάζει με ποιους είσαι και πώς ζεις με αυτούς που είσαι. Να ζεις καλά, να έχεις ποιότητα ζωής και αυτό και μόνο να σε νοιάζει. Να υπάρχει αγάπη, υγεία. Πόσο ωραία τα λες, πόσο ωραία τα λες. Τα λέω. Τα λες. Αυτά, τώρα φτάνουμε σε λίγο, μάλλον θα πάμε στο ελληνικό το μαγαζί και στο Real. Έχω σκοπό να φτιάξω έτσι μια τουρτίτσα σοκολατένια για το Αγίου Βαλεντίνου. Και επειδή τελειώνω και τη διατροφή, έχασε και ο Μάκης εντωμεταξύ μαζί, κοντά στο Βασιλικό ποτίζεται, πώς λέει, έτσι λέει, έτσι. Και τελειώνουμε τώρα όπου να είναι, σε λίγες μέρες και θα κάνουμε πάρτι αποκριάτικο. Πάρτι αποκριάτικο και θα γιορτάσουμε και το Αγίου Βαλεντίνου. Φτιάξουμε έτσι τη γλυκάρα μας. Έτσι. Γιατί Αγίου Βαλεντίνου και έρωτας και αυτά χωρίς σοκολάτα δεν γίνεται. Γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχω ξανακάνει. Θα την κάνω πρώτη φορά. Θα φτιάξω και παντεσπάνι και θέλω να πάρω τα υλικά τώρα. Μαζί θα τα κάνουμε καλέ όλα. Μην αγχώνεστε. Σας προλαβαίνω. Μαζί. Τσεκ το πρώτο το μαγαζί. Πάει το πρώτο, παιδιά, θα προσπαθήσω να κάνω παντεσπάνια. Έχω ξανακάνει μωρέ, εντάξει. Αλλά όχι παντεσπάνι.
Έχω κάνει κέικ. Δεν ξέρω αν θα κάνω το παντεσπάνι που προτείνει ο Παρλιάρος, γιατί του Παρλιάρου τη σοκολάτα, τούρτα σοκολάτα θα κάνω. Αλλά θα δω, μπορεί να κάνω στο τέλος και κέικ, όλο σοκολατένιο, να βάλω κακάο μέσα εκεί να γίνει σοκολάτα. Δεν ξέρω, παιδιά. Θέλω να πάω και με τη συνταγή, αλλά θέλω να βάλω και το δικό μου το στοιχείο μέσα. Πήραμε και κερασάκια, βούτυρο ζάχαρη, τα ξέρετε, κρέμα γάλακτος, να φτιάξουμε την σοκολάτα, την κρέμα. Κρέμα σοκολάτα, πώς το λέμε, κρέμα σοκολάτα, τέλος πάντων. Πάμε τώρα και στο ελληνικό το μαγαζί, γιατί έτσι μας δεν υπάρχει λόγος, κανένας. Κάτι κονκασέ θέλω να πάρω, γιατί θέλω να φτιάξω μια μέρα σουπιές, βασικά καλαμάρι πήρα. Αλλά εγώ το έτρωγα, το έφτιαχνα με σουπιές παλιά, το ίδιο θα γίνει. Να το φτιάξω κοκκινιστό με ριζάκι, έχεις ξαναφάει? Ωραία. Άστα να πάνε. Πάμε τώρα, πάρουμε και από τον Έλληνα και συνεχίζουμε εμείς το vlog μας, απτούμαστε με τίποτα. Έχουμε να ψήσουμε σήμερα και όλα, θέλουμε μπιφτεκάκια ωραία και κοτοπουλάκι. Εγώ θα φάω μόνο κοτόπουλο. Μεταξύ, γυρίσαμε. Δεν μπορώ να συνηθίσω τον εαυτό μου. Έχω να βάλω κόκκινο κραγιόν πολύ καιρό. Μην σου πω από τα Χριστούγεννα. Να σας δείξω λίγο και τα καδράκια που σας έλεγα την άλλη φορά. Αυτό είναι του μικρού. Κάτσε να νετάρω λίγο να το δεις καλά. Εδώ. Και αυτό που θέλω να τα βάλω πάνω από το κρεβατάκι του. Είναι vintage, ένα αυτοκινητάκι και μια μηχανή. Και στην Αριάδνη μας αυτά τα rollers δεν τα λένε, πατίνια. Και έχουμε και άλλο ένα. Και όσο ο Μάκης πλάθει τα μπιφτέκια, αργήσαμε κιόλα σήμερα, έχει πάει μία και. Να σας δείξω αυτά που πήραμε, τίποτα ιδιαίτερο και τίποτα περιτό. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πήραμε το αλεύρι μας, αυτό για όλες τις χρήσεις λέει για το παντεσπάνι. Δεν ξέρω, σας είπα και πριν, αν θα κάνω το παντεσπάνι του Παρλιάρου ή θα κάνω το δικό μου το κέικ. Και απλά θα κάνω ένα σιροπάκι και θα το ραντίσω με το σιρόπι. Το κλασικό το παριζάκι που παίρνουμε μία στο τόσο. Βλέπετε, έχουμε και καιρό να πάμε τώρα. Κρυθαροκούλουρα, τα οποία τα κάνω ντάκο. Δεν τρώω ακόμα, μόλις τελειώσει τη διατροφή μου θα τρώω μία στο τόσο. Δεν παθαίνω τίποτα αυτά έτσι κι αλλιώς. Ζαχαρίτσα, να κάνουμε το γλυκό μας. Εν τω μεταξύ δεν έχω καθόλου άγχος για την τούρτα, ό,τι βγει. Άμα δεν βγει θα τη φάμε το κουτάλι. Λοιπόν, πήρα και αυτό εδώ, είπα να μην πάρω τρούφα. Έλεγε η τρούφα ή αυτά τα φιλέ σοκολάτας. Και πήρα δύο, να τα βάλουμε από πάνω. Και, να τα, δύο συσκευασίες και κερασάκια για να βάλω από πάνω. Και περνάω από το διάδρομο που λες, στο ελληνικό το μαγαζί. Και βλέπω το γκαρνί σοκολάτας και λέω γιατί δεν παίρνεις και τέτοιο να κάνεις μικρά ροζετάκια, να βάλεις και τα κερασάκια σου επάνω, να κάνεις και τα σχεδιάκια σου. Και πήραμε και ένα πατατάκι τα παιδιά. Τι άλλο, κακάο, κρέμα γάλακτος αρκετά, να φτιάξουμε την κρεμούλα. Εδώ το αλεύρι για να φουσκώνει μόνο του γιατί έτσι του αρέσει. Και φέτα, βαρελίσια, καράλις. Θα δούμε και πώς είναι γιατί δεν την έχουμε ξαναδοκιμάσει. Ίσως φτιάξω και μία πιτούλα έτσι χωριάτικη. Και πήρα και τα δικά μου τα ολικής άλεσης κρακεράκια. Και επειδή πριν φύγαμε άρον-άρον γιατί τρώγαμε πρωινό, κάναμε χαλαρά σήμερα και δεν καθαρίσαμε εντελώς το σπίτι, θα πάρω τώρα να καθαρίσω λιγάκι. Εν τω μεταξύ να σου πω ότι ρε παιδί μου, 9 χρόνια τώρα λες δεν είναι πολλά. Για κάποιον που δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι του, είναι πολλά. Για μένα που ήμουν έτσι πάντα ελεύθερο πνεύμα, ελεύθερη ψυχή, δεν με ένοιαζε και τόσο να αλλάξω, να κάνω, και αυτά δεν είναι και τόσο πολλά για μένα. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε το αποτέλεσμα που λες, βλέπουμε ότι καταφέραμε πόσα πράγματα μέχρι τώρα, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Βλέπουμε ότι έχουμε κάνει 2 παιδάκια, τέλεια. Και προχωράμε όμορφα και ωραία, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και όλα καλά.
ο καθένας πρέπει να παίρνει και τα ρίσκα του για μένα. Μα αν δεν πάρεις και το ρίσκο, πώς θα καταλάβεις μέχρι που μπορεί να φτάσεις. Λοιπόν, έχω κάνει τις δουλειές μου, έχω κάνει το σκουπισμά μου, έχω κάνει... θα κάνω τώρα σφουγγάρισμα μάλλον. Έβγαλα τα μπιφτεκάκια μου, έβαλα το κοτοπουλάκι και αυτό εκεί να γίνει. Είναι σχεδόν 2 η ώρα, δεν πειράζει, θα φάμε λίγο αργότερα σήμερα. Συνήθως 2 η ώρα πέφτουν τα παιδιά για ύπνο. Είναι στάνταρ προγραμματάκι αυτό, από όταν ήταν μωράκια τα δύο. Δεν δυσκολευτήκαμε πάνω σε αυτό, γιατί αυτό κάναμε από την αρχή δηλαδή. Δεν ήταν κάτι που το αποφασίσαμε στην πορεία, οπότε δεν άλλαξε και τίποτα. Εν τω μεταξύ, για όσους ενδιαφέρεστε, επειδή και έτσι είναι και ο τίτλος σήμερα του βίντεο αυτού και μπορεί να μπήκατε γιατί ενδιαφέρεστε λόγω του ότι θα ξεκινήσετε τη ζωή σας πλέον στη Γερμανία, στο εξωτερικό γενικά, θέλω να σας πω ότι τίποτα δεν είναι εύκολο στην αρχή. Για κάθε αρχή υπάρχουν δυσκολίες και προσαρμογή. Έτσι ο επιμένων νικά όμως και ο κόπος ανταμείβεται. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Όταν προσπαθείτε κάτι πάρα πολύ, στο τέλος θα ανταμυφθείτε. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη και όλα θα πάνε καλά. Να είστε όλοι καλά, σας φιλώ. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι, γιατί τώρα πρέπει να μαζέψω παιδιά, να σφουγγαρίσω, να βάλω φαγητό, να φτιάξω τραπέζι. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.